Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για την επιτήρηση της αγγικής προσφέλασης, της κεντρικής φλεβικής στενώσης και αποφράξης. Η επιβίωση και η ποιότητα ζωής των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου, που προβάλλονται στη θερμοκάθαρση, εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργικότητα της αγγικής πρόσβασης. Η ομαλή λειτουργία του αγγειακού κυκλώματος μπορεί όμως να διαταραχθεί από διάφορες επιπλοκές, μεταξύ αυτών και τις κεντρικές φλεβικές στενώσεις, η επίπτωση των οποίων εμφανίζει μεγάλη διακύμανση. Αν και η κεντρική φλεβική νόσος είναι συχνή, αρκετές φορές υποδιαγνώσκεται, με αποτέλεσμα σημαντικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως η φλεβική υπέρταση, χαμηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας βατότητας και σύνδρομο ανακύλησης φλέβας. Επομένως, η πρώιμη ανίχνευση μιας κεντρικής φλεβικής στένωσης διευκολύνει την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης, το οποίο είναι σημαντικό για τη διατήρηση της λειτουργικότητας της αγγικής προσπέλασης. Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες κινδύνου, με τους ενδογειακούς καθατήρες και τις συσκευές να σχετίζονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κεντρικής φλεβικής στένωσης. Οι τρεις κυρίαρχοι παθογενετικοί μηχανισμοί που συμβάλλουν στην κεντρική φλεβική απόφραξη είναι η πάχυνση του φλεβικού τυχώματος, η εξωγενής πίεση και η ενδοβλική απόφραξη. Συχνά οι μηχανισμοί αυτοί αλληλοεπικαλύπτονται. Τις κλινικές εκδηλώσεις ανέλησε πολύ ωραία και εκτενώς ο πρώτος ομιλητής. Θα ήθελα μόνο να κρατήσετε ότι υπάρχουν και ασυμπτωματικές στενώσεις. Με τον όρο επιτήρηση, με βάση και τις διάφορες οδηγίες, συνήθως αναφερόμαστε στην παρακολούθηση ανατακτά χρονικά διαστήματα της αγγειακής πρόσβασης, με ειδικές μεθόδους και τεστ που απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων. Αντίθετα, το monitoring αφορά στην κλινική παρακολούθηση αγγειακής προσπέλασης μέσω φυσικής εξέτασης και αναζήτησης ύποπτων κλινικών σημείων, χωρίς να απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων. Στόχος της παρακολούθησης της αγγειακής προσπέλασης είναι η έγκαιρη ανίχνευση τυχών της λειτουργίας, η οποία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ανεπαρκή αιμοκάθαρση και κατ' επέκταση αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Στις διάφορες οδηγίες που έχουν δημοσιευθεί έως σήμερα, υπάρχει ομοφωνία για το monitoring, το οποίο συστήνεται από όλους, οι συστάσεις όμως για την επιτήρηση ποικίλουν. Εν συντομία, οι Ισπανικές οδηγίες του 2017 υποστηρίζουν τη χρήση προγραμμάτων follow-up, με περιοδική αξιολόγηση των παραμέτρων που αποκτώνται με κάθε μέθοδο monitoring ή επιτήρηση που εφαρμόζονται. Συστήνουν τη χρήση των μεθόδων πρώτης γενιάς για την επιτήρηση τόσο στη φίστουλα όσο και στα μοσχεύματα, ενώ οι δεύτερης γενιάς μέθοδοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη φίστουλα. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κοιοχειρουργών συστήνει την τακτική φυσική εξέταση αλλά και την επιτήρηση της αγγειακής πρόσβασης μέσω μέτρηση της ροής. Προτείνει να λαμβάνεται υπόψη επιτήρηση με υπέρηχο ανατακτά χρονικά διαστήματα σε ασθενείς με φίστουλα, αλλά όχι σε ασθενείς με μοσχεύματα. Στις οδηγίες και η ντόκη, ενώ το 2006 οι συγγραφείς υποστήριζαν την επιτήρηση, στις αναθεωρημένες οδηγίες του 2019 θεωρούν ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να μπορέσουν να συστήσουν τακτική επιτήρηση της φίστουλα, ενώ δεν συστήνεται τακτική παρακολούθηση των μοσχευμάτων. Η ομάδα εργασίας αναγνωρίζει ωστόσο ότι ο υπέρηχος είναι πολύτιμος για τη μέτρηση της ροής εντός της αγγειακής πρόσβασης, με τα στοιχεία ωστόσο να είναι περιορισμένα. Ενθαρρύνει την περαιτέρω έρευνα σε όλες τις τεχνικές και στρατηγικές παρακολούθησης. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεφρού θεωρούν ότι τα δεδομένα δεν είναι επαρκή για τη δημιουργία σύστασης για τεχνική επιτήρηση της φίστουλα και απαιτεί περαιτέρω έρευνα, ενώ στην περίπτωση μοσχευμάτων δεν συστήνεται τεχνική επιτήρηση. Και τέλος, οι οδηγίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και από τις πιο πρόσφατες, προτείνουν τη φυσική εξέταση πριν από κάθε παρακέντηση, ενώ όσον αφορά στην επιτήρηση δεν υπάρχει κάποια οδηγία. Βέβαια, γίνεται αναφορά στην επιτήρηση, στην επεξήγηση της οδηγίας για την αντιμετώπιση των ασθενών με ακτινολογικά σημαντική στένωση και κλινικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας αγγειακής πρόσβασης, με τους συγγραφείς να καταλήγουν στο ότι ο ρόλος της τακτικής επιτήρησης είναι αμφιλεγόμενος, αν και τείνει να εγκαταληφθεί. Συμπέρασμα, από τις έως τώρα δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες δεν γίνεται καμία αναφορά στην επιτήρηση συγκεκριμένα για την κεντρική φλεβική νόσο, με την επιτήρηση γενικά στην αγγειακή πρόσβαση να παραμένει αμφιλεγόμενη και να γίνεται σύσταση για περαιτέρω έρευνα. Υπάρχει βέβαια σχεδόν σε όλες τις οδηγίες ενότητα που αφορά τις κεντρικές φλεβικές στενώσεις και περιλαμβάνει συστάσεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση αυτών. Παρατηρείται ομοφωνία με όλες τις οδηγίες να προτείνουν απεικονιστική επιβεβαίωση επικλινικής υποψίας, συνήθως με DSA, και αντιμετώπιση μόνο των συμπτωματικών στενώσεων.
Επιπλέον, κάποιες οδηγίες στην ενότητα της προεγχειρητικής αξιολόγησης προτείνουν να γίνεται απεικόνηση των κεντρικών φλεβών πριν τη δημιουργία της αγιακής πρόσβασης, επί παρουσίας κλινικών χαρακτηριστικών ή υψηλού κινδύνου κεντρικής φλεβικής στένωσης, αν και υπάρχει μεγάλο debate και για τον προεγχειρητικό έλεγχο. Για την επιτήρηση, ούτε λόγος. Και σε μια γρήγορη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που έκανα, υπάρχει ή τουλάχιστον βρήκα μόνο μία δημοσίευση για την επιτήρηση κεντρικές φλεβικές στενώσεις, η οποία πρόκειται για μία μονοκεντρική μελέτη επιτήρησης ασθενών με κεντρική φλεβική στένωση, μετά από επιτυχημένη εγκυπλαστική με φλεβογραφία. Πώς θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει επιτήρηση κεντρικής φλεβικής νόσου? Η DSA θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος επιτήρησης, καθώς αποτελεί το gold standard για τη διάγνωση κεντρικής φλεβικής νόσου, ενώ επιτρέπει και την ταυτόχρονη διόρθωση αυτής, εφόσον αυτό απαιτείται. Είναι όμως επεμβατική μέθοδος, έχει ακτινοβολία και απαιτεί τη χρήση σκιαγραφικού. Εναλλακτική μέθοδος αποτελεί αξονική αγιογραφία, η οποία είναι λιγότερο παρεμβατική συγκριτικά με την DSA, και μπορεί να αναδείξει εκτός από τη μείωση του εύρους του αυλού, το αίτιο σε περίπτωση εξωγενού συμπίωσης της φλέβας ή και μία αποτιθανομένη θήκη νικής. Αλλά και πάλι δεν αποφεύγεται η έκθεση στην ακτινοβολία και η χρήση του σκιαγραφικού. Η μαγνητική αγιογραφία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της αξονικής φλεβογραφίας, αποφεύγοντας την έκθεση στην ακτινοβολία. Στα βασικά μειονεκτήματα της εξέτασης αναφέρεται η χρήση των σκιαγραφικών, τα οποία μέχρι πρόσφατα ήταν ανένδειξη για τους ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Αυτό άλλαξε τις τελευταίες οδηγίες του ACR, σύμφωνα με τις οποίες τα σκιαγραφικά της ομάδας 2, η πιθανότητα ανάπτυξης νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης είναι χαμηλή έως πιθανά ανύπαρκτη. Και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη ασφάλεια ακόμα και στους αιμοκαθερόμενους ασθενείς. Υπάρχει όμως και δυνατότητα διενέργειας μαγνητικής αγιογραφίας χωρίς τη χρήση σκιαγραφικού. Έχουν γίνει ήδη κάποιες λίγες μελέτες με non-contrast MRA σε αιμοκαθερόμενους ασθενείς με διάφορες τεχνικές και σχετικά καλά αποτελέσματα. Σε συνεργασία με το Τμήμα Πνευματικής Ακτινολογίας της Πάτρας, μελετάμε και εμείς μια τεχνική non-contrast MRA για την απεικόνιση τόσο της αγιακής πρόσβασης όσο και των κεντρικών φλεβών. Πρόκειται για μια 3D ακολουθία, οπότε μπορούμε να κάνουμε MPR και MIP ανασυνθέσεις για την καλύτερη ανάδειξη της αρτηρίας εισρωής και της φλέβας απορροής. Και απεικονίζει αρκετά καλά και τις κεντρικές φλέβες. Ενώ επειδή πρόκειται και μια 3D ακολουθία, μπορούμε να κάνουμε και ωραίες 3D ανασυνθέσεις. Και άφησα για το τέλος τον υπέρηχο, ο οποίος, αν και εμφανίζει αρκετά πλεονεκτήματα, υστερεί στην ανάδειξη των κεντρικών φλεβικών στενώσεων. Είναι όμως πολύ καλός στην γρήγορη και εύκολη εκτίμηση διαφόρων αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών, όπως το volume flow, κάτι που έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές και έχει αποδειχθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο επιτήρησης αγιακής πρόσβασης. Και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Συμπερασματικά, δεν υπάρχουν οδηγίες ή επαρκή βιβλιογραφική δεδομένα για την επιτήρηση της κεντρικής φλεβικής στένωσης. Ενδεχομένως, αυτό να οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένο όφελος από τη θεραπεία συμπτωματικών κεντρικών φλεβικών στενώσεων, τουλάχιστον με τις υπάρχουσες μεθόδους αντιμετώπισης, και άρα πρακτικά η κλινική αξιολόγηση φαίνεται να αρκεί. Η επιτήρηση των κεντρικών φλεβικών στενώσεων θα μπορούσε να γίνει με κάποια από τις απεικονιστικές μεθόδους που αναφέρθηκαν, πιθανά και σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία όπως το volume flow. Ίσως επίσης η επιτήρηση να έχει περισσότερο νόημα σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου, αν και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κεντρικής φλεβικής στένωσης σε ασθενείς χωρίς κάποιο γνωστό ιστορικό. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζονται νέες μελέτες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.